Πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μιχάλη Χλέτσο, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κύριε Χλέτσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, αυτές τις μέρες ο προϋπολογισμός συζητείται στην Ελληνική Βουλή, ο προϋπολογισμός 2022. Πάμε να δούμε όμως κάποιες εκτιμήσεις ανάκαμψης, οι οποίες υπάρχουν για το 2022. Πάμε να δούμε κάποια μεγέθη οικονομικών προγνώσεων. Σας ακούμε, κύριε Χλέτσο. Εντάξει, λογικό είναι ο προϋπολογισμός να προβλέπει ανάκαμψη με το σκεπτικό ότι προχωράνε οι εμβολιασμοί, άρα εκτιμούν ότι η πανδημία θα υποχωρήσει και ταυτόχρονα η τουριστική δραστηριότητα που υπήρξε έδωσε κάποια θετικά σημάδια. Υπάρχουν όμως δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και μάλλον ο προϋπολογισμός δεν εμένει σαφώς αυτά τα δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση με την παραλλαγή της όμικρον. Έτσι. Κάτι που την Ευρώπη την προβληματίζει, γιατί είναι ακόμα νωρίς για να γνωρίζουμε πόσο σοβαρή ή λιγότερο σοβαρή είναι η παραλλαγή αυτή. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Άρα υπάρχει ένας φόβος ότι μπορεί να έχουμε ένα πισωγύρισμα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με μείωση της οικονομικής δραστηριότητας αν υπάρξει ανάγκη να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού λόγω της παραλλαγής όμικρον. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι η αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη του πληθωρισμού. Η κυβέρνηση έκφραζε εξ αρχής αισιόδοξες προβλέψεις ότι ο πληθωρισμός είναι κάτι πολύ παροδικός και θα πέσει. Βέβαια στην Ελλάδα τίποτε μονιμότερο του προσωρινού. Είναι όμως σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή τον Νοέμβριο η Ελστάτ υπολόγισε ότι ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο ήταν 4,8% και εκτιμούν ότι και το Δεκέμβριο ο πληθωρισμός θα είναι στο 5%. Δεδομένη της ασάφειας που υπάρχει στο πεδίο της ενέργειας, το οποίο ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορούν να προβλέψουν πόσο γρήγορα θα εξομαλυνθούν αυτές οι διαδικασίες, είναι πιθανόν ότι ο πληθωρισμός να συνεχίσει και να αυξάνεται ή να είναι και υψηλός και για τους επόμενους μήνες. Οπότε αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα επηρεάσει ως έναν βαθμό την οικονομική ανάπτυξη, όταν τα προηγούμενα χρόνια μιλάγαμε για σχεδόν μηδενικούς πληθωρισμούς και τώρα θα μιλήσουμε για ένα πληθωρισμό πιθανώς στις τάξεις του 5 ή και 6% για τους επόμενους μήνες. Μάλιστα. Bloomberg, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις για τους κινδύνους, για τους 10, μου λέγατε κύριε Χλέτσο πριν βγούμε, κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία στη μετα-COVID, καθώς τελειώνει η COVID εποχή. Σας ακούω. Ο Bloomberg έχει κάνει μία μελέτη στην οποία αναφέρεται στους 10 μεγαλύτερους κινδύνους που απειλούν την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία για έχει το ενδιαφέρον. Επόμενο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να μείνω σε κάποιους από αυτούς που ίσως είναι και πιο σημαντικότεροι. Το ένα είναι η μετάλλαξη της όμικρον. Άρα βλέπουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο... Η επισφάλεια, ναι. Ακριβώς, ότι δεν υπάρχει μία σάφεια και μία βεβαιότητα προς το πώς επηρεάσει τις οικονομίες η όμικρον. Το δεύτερο στοιχείο που τονίζει ο Bloomberg είναι ο πληθωρισμός. Το είπαμε και προηγουμένως. Άρα η κυβέρνηση είναι υπεραισιόδοξος προς το κομμάτι του πληθωρισμού. Ένα τρίτο στοιχείο είναι οι αναταράξεις που μπορεί να υπάρξουν στις αγορές από μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Να θυμίσουμε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, την περίοδο του κορονοϊού, οι κεντρικές τράπεζες των χωρών έριχναν άφθονο χρήμα στην αγορά, κρατώντας τα επιτόκια πάρα πολύ χαμηλά ή κινδυνικά, ακριβώς για να μπορούν να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα η οποία συνεχώς έπεφτε. Άρα αυτό που αναμένει κανείς τώρα σε μια φάση κανονικότητας, να αρχίσει αυτή να υπάρχει μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική που θα σημαίνει εκ των πραγμάτων άνοδος των επιτοκίων, άρα μια μεγαλύτερη δυσκολία σε επενδύσεις κλπ. Ο τέταρτος παράγοντας στον οποίο αναφέρονται είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό γιατί υπάρχει Ιταλική Προεδρία, άρα αναφέρονται στη διαμάχη για την Ιταλική Προεδρία και προφανώς στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν τον Απρίλιο στη Γαλλία και την πιθανή άνοδο της ακροδεξιάς στη Γαλλία.
Και ένα πέμπτο σημαντικό στοιχείο είναι η δημοσιονομική πολιτική. Γιατί όλη την περίοδο του COVID όλες οι χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, αύξησαν σημαντικά τις δαπάνες τους λόγω του COVID, έτσι, για να μπορέσουν να ενισχύσουν και τις επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του COVID. Είναι αναμενόμενο το 2022 να μειώσουν τις δαπάνες τους, γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν να έχουν ελληματικούς προϋπολογισμούς. Και αυτό εκτιμάται ότι πιθανώς να οδηγήσει σε μια υποχώρηση στο περίπου στο 2,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον αυτά τα πέντε βασικοί κίνδυνοι που αναφέρει ο Bloomberg απασχολούν και την Ελλάδα και πιθανώς θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πόσο σημαντικές είναι οι αβεβαιότητες για το αμέσως επόμενο διάστημα. Όχι μόνο στην οικονομία, αλλά εμείς μιλάμε για την οικονομία τώρα. Και θα κλείσουμε με μια ενδιαφέρουσα έρευνα, καθώς τα Χριστούγεννα είναι εδώ, είναι μπροστά μας σε λίγες μέρες. Μια έρευνα λοιπόν για το πόσα θα ξοδέψουμε αυτή την περίοδο των γιορτών. Έχει γιορταστικό ενδιαφέρον αυτό. Κύριε Κλέτσο. Ακριβώς έγινε μια έρευνα από ένα εργαστήριο, το ELTRAN, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την περίοδο 9 με 11 Δεκεμβρίου, δηλαδή τώρα. Ρώτησαν περίπου 860 καταναλωτές αναφορικά με τις προθέσεις τους ό,τι αφορά τις δαπάνες που θα κάνουν εν όψη των εορτών. Είναι άσχετα από τα εισοδήματά τους. Τυχαία, άσχετα από τα εισοδήματά τους, έτσι. Ναι, όχι, τυχαία. Το δείγμα είναι τυχαίο. Ωραία, τυχαίο, ναι, κύριε Κλέτσο, και... Είναι σημαντικό λοιπόν ότι το 58% από αυτούς θεωρεί ότι η αξία των αγορών θα είναι μειωμένη. Το 35% θεωρεί ότι θα είναι αμετάβλητη και το 7% μόνο ότι θα αυξηθεί. Αυτό όμως που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι το 31% θεωρεί ότι η μείωση αυτή της αξίας των αγορών θα είναι πάνω από το μισό της δαπάνης του προηγούμενου έτους. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν δείχνει σε ένα μεγάλο βαθμό την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλά νοικοκυριά. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι πέρυσι βγαίναμε από ένα, υπήρχε μάλλον ένα lockdown την περίοδο των Χριστουγέννων, τώρα δεν υπάρχει, άρα μια πιο περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα, και βλέπουμε ότι σήμερα υπ' αυτές οι συνθήκες το 31% δηλώνει ότι θα υπάρξει μείωση περισσότερο από το μισό της δαπάνης, αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Επίσης είναι εξίσου σημαντικό ότι περίπου λίγο παραπάνω από το 50% δηλώνει ότι θα δαπανίσει την περίοδο των εορτών μέχρι 100 ευρώ. Που και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Και μόνο το υπόλοιπο 50% δηλώνει ότι θα δαπανίσει πάνω από 100 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Προφανώς οι επιπτώσεις του COVID είναι εδώ. Και προφανώς θα πρέπει να έχουμε ένα πιο οργανωμένο σχέδιο για να μπορέσουμε σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις που βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Ζούμε, θα έλεγα εγώ έτσι ως επιστέγασμα, στον καπιταλισμό του ενός τετάρτου. Το ένα τέταρτο των κοινωνιών των δυτικών ευημερεί λιγότερο ή περισσότερο. Τα τρία τέταρτα δυσκολεύονται πολύ και διαγωνίζονται να μπουν σε αυτό το περίφημο ένα τέταρτο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε κάποια επόμενη συζήτησή μας, κύριε Κλέτσο. Σας ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι οι δημοσιογράφοι είναι στο ένα τέταρτο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αναβάθμιση. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Έγινε καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια αναπτυξιακών ευκαιριών συμπληρώνουν τα λίδια.